Αυτό το ημώτικον δεν θα ήταν τόσο χαρούμενο αν γνώριζε ότι ο αποστολέας του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή. Η πρώτη καταδίκη στην Ελλάδα για χρήση των γνωστών εικονιδίων επιβλήθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Βόλου σε κάτοικο της πόλης, ο οποίος χρησιμοποίησε το χαμογελαστό προσωπάκι για να σχολιάσει την ανάρτηση μιας γυναίκας, η οποία στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του. Το δικαστήριο θεώρησε ότι το χαμογελαστό ημώτικον αποτελεί εκδήλωση συμπεριφοράς κατά της προσωπικότητας του θύματος και έκρινε ότι πρόκειται για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Αναγνώρισε το δικαστήριο ότι όντως το ημώτικον αποτελεί προσβολή της δικαστικής αποφάσεως, διότι είναι περιπαικτικό, είναι ειρωνικό. Η απόφαση του πρωτοδικείου Βόλου δημιουργεί ένα ενδιαφέρον νομικό προηγούμενο, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερμηνεύεται η ψηφιακή γλώσσα που εκφράζεται μέσα από εικόνες όπως αυτές που υπάρχουν στα πληκτρολόγια όλων των έξυπνων συσκευών. Μια φράση από ημώτικον συνιστά μια δήλωση. Δεν είναι απλά μια έκφραση συναισθημάτων, αλλά πολλές φορές δημιουργούν μια συγκεκριμένη αντίδραση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα emojis και τα emoticons μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία σε ένα δικαστήριο. Το 2016 στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μια 12χρονη μαθήτρια έστειλε αυτό το μήνυμα. Συνάντησέ με στη βιβλιοθήκη την Τρίτη, συνοδευόμενο από ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι και μια βόμβα. Η αστυνομία θεώρησε το μήνυμα απειλητικό, με αποτέλεσμα η 12χρονη να καταλήξει στο δικαστήριο. Το περιστατικό στη Βιρτζίνια δεν είναι το μοναδικό που απασχόλησε τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από δύο χρόνια, ένας 17χρονος συνελήφθη στο Μπρούκλιν, όταν στο λογαριασμό του στο Facebook ανέβασε το emoji ενός όπλου δίπλα στην εικόνα ενός αστυνομικού.